την θλίψη, την αλληλεγγύη αλλά και την οργή του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων εξέφρασε ο Πρόεδρός του και Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην σκιά των φωνικών πλημμύρων που έχουν εξαφανίσει ολόκληρες περιοχές στη Θεσσαλία. Ο κύριος Εξαρχός άσκησε κριτική για το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα μπορούσαν να θωρακίσουν τις πληγήσεις περιοχές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων εκφράζουμε τη θλίψη μας, την αλληλεγγύη μας, την οργή και το θυμό για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας μας όσον αφορά τους πλημμυροπαθείς. Μετράμε ανθρώπινες απώλειες, μετράμε καταστροφές σε περιουσίες, σε σπίτια, στο βιός του λαού και όλα αυτά γιατί δεν έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα όλο το προηγούμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι 3 χρόνια πριν ξαναείχαμε με τον Ιαννό τα ίδια φαινόμενα. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε μια ολόκληρη περιφέρεια να είναι απροστάτευτη στο έλεος και εδώ είναι τεράστιες και εγκληματικές οι ευθύνες και τούτης της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το πραγματικά εγκληματικό καιρικό φαινόμενο είναι η πολιτική, η ίδια η πολιτική λοιπόν της κυβέρνησης. Αυτή είναι το ακραίο καιρικό φαινόμενο που αφήνει ανοχήρωτο το λαό. Την ίδια στιγμή που αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, φαίνονται επιλεκτικά ανίκανες να υπερασπιστούν την ζωή και το βιώσιο του λαού, είναι ικανότατες όμως την ίδια στιγμή να χτυπάνε τις διεκδικήσεις του λαού, είναι ικανότατες να παίρνουν τα σπίτια σε πληστηριασμούς, είναι ικανότατες να χτυπάνε όλα τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Από αυτή λοιπόν την άποψη θεωρούμε ότι ο λαός πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα γιατί δεν περιμένουμε να μας σώσει κανείς άλλος πέρα από τους ίδιους εμάς, δηλαδή μόνον ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Είναι ικανό λοιπόν αυτό το κράτος να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργοδοτών αλλά ανίκανο να υπερασπιστεί τη ζωή και την περιουσία του λαού. Την ίδια στιγμή όμως που δεν μπορεί να υπερασπιστεί το λαό, την ίδια στιγμή είναι ικανότατο τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΝΑΤΟ, τα δισεκατομμύρια, την ίδια στιγμή που δεν φτιάχνει έργα υποδομής, τα δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ να πάνε και στην ώρα τους. Μπροστά στο δράμα που βιώνουν οι πληγέντες, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων στέκεται αλληλέγγυο, προχωρώντας την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, όπως κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια, υπνόσακους, εμφιαλωμένα νερά, χυμούς, είδη ατομικής υγιεινής, αλλά και συσκευασμένη τροφή έτοιμη για κατανάλωση. Η συγκέντρωση της βοήθειας θα γίνεται στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Παίρνουμε την πρωτοβουλία. Επειδή δεν περιμένουμε από όλους αυτούς που μετράνε τα χιλιοστά, το πόσα χιλιοστά νερό πέσαν τις τελευταίες μέρες, δεν περιμένουμε από όλους αυτούς που αφήσαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ανθρώπους στις ταράτσες των σπιτιών αβοήθητους χωρίς νερό και τροφή. Παίρνουμε λοιπόν την πρωτοβουλία μαζί με άλλα ταξικά εργατικά κέντρα στην Ελλάδα να συγκεντρώσουμε ήδη πρώτης ανάγκης. Οι πρώτες μέρες και οι επόμενες φυσικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολες για το λαό της Θεσσαλίας. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι ώρα δράσης για όλους μας ξανά. Συγκεντρώνουμε στο Εργατικό Κέντρο ήδη πρώτης ανάγκης όπως κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια, ξηρά τροφή, νερό, χυμούς, όλα αυτά δηλαδή τα απαραίτητα για τον λαό από τις ώρες από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και φυσικά το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9. Πρέπει οι εργαζόμενοι των Γιαννίνων, ο λαός, να δείξουμε και εδώ έμπρακτα την αλληλεγγύη μας όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά να το κάνουμε. Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό ο κύριος Έξαρχος, στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων στην συνεδρίασή του την Πέμπτη αποφάσισε να κηρύξει απεργία με ανοιχτή ημερομηνία ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα εργασιακά. Ένα νομοσχέδιο το οποίο χαρακτήρισε τερατούργημα. Ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί και σύσκεψη, στην οποία το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων καλεί όλα τα σωματεία του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα να δώσουν το παρόν. Παράλληλα, κάλεσε τα εργατικά κέντρα της Ομοσπονδίας της χώρας, τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ, να λάβουν απόφαση για απεργία. Πήραμε μάλλον απόφαση για απεργία με ανοιχτή ημερομηνία. Απεργία ενάντια στο νέο τερατούργημα, στο νέο νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά, το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο απογειώνει την ευελιξία, προβλέπει μέχρι 13 ώρες δουλειά, χτυπάει το πενθήμερο, παίρνει κατασταλτικά μέτρα σε όσους αγωνίζονται,
επιβάλλει πλέον και μηδενικές συμβάσεις μηδενικών ορών και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τον νόμο Χατζηδάκη, είναι ένα νομοσχέδιο αντεργατικό το οποίο έγινε κατά παραγγελία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και φυσικά το βαφτίζουν με όλες τις σκοτοπονηριές ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει τάξη, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι για το συμφέρον των εργαζόμενων και της εργασίας. Συμφέρον για τους εργαζόμενους και η υπεράσπιση της εργασίας σημαίνει σταθερό ημερήσιο χρόνο, σημαίνει αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα, σημαίνει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, δηλαδή τα δικαιώματα τα οποία χτυπάει αυτό το νομοσχέδιο. Καλούμε τα εργατικά κέντρα της περιοχής, όπως επίσης τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα όλης της χώρας, τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ, να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη απόφασης για απεργία.